οι γιορτές πλησιάζουν και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, σχεδόν όλοι αναζητούμε τρόπους να χάσουμε το περίτο βάρος ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Είναι άλλωστε γνωστό πως την περίοδο των γιορτών τρώμε και πίνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως. Και αυτό επιφέρει συνέπειες. Η διαιτολόγος Μέρινα Βρούζογλου, μιλώντας στο ITV, ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην ακολουθούμε δίαιτες που δεν μας δίνει ειδικός. Οι δίαιτες express, κυρίως αυτές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως αποκαλούνται, μπορεί και συνήθως κρύβουν κινδύνους για την υγεία μας και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και να μην τις ακολουθούμε. Οι δίαιτες αυτές, όπως αναφέρει η κυρία Ναυρούζογλου, είναι συνήθως αφοριστικές και αποκλείουν ομάδες τροφών με απαραίτητα συστατικά για τον οργανισμό μας. Καλεί μάλιστα τους πολίτες να ακολουθούν μια σωστή μεσογειακή διατροφή όλο το χρόνο, ενώ δίνει και πολύτιμες συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να συγκρατήσουμε την όρεξή μας. Αυτό το οποίο έχω να προτείνω στις γυναίκες είναι να συνεχίσουν ό,τι έκαναν και πριν όσον αφορά στη διατροφή τους και απλά να προσέξουν λίγο παραπάνω τις μερίδες. Το να χαθεί μυϊκός ιστός σημαίνει ότι έχουμε ένα μεταβολικό σοκ για τον οργανισμό, πράγμα που οδηγεί σε δύσκολη απώλεια του βάρους του οποίου έχει χαθεί, επειδή θα ξαναπάρθει το βάρος, είναι μαθηματική ακρίβεια αυτό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να χαθεί μετά το βάρος το οποίο θα επανακτηθεί, να χαθεί σε λιπόδι ιστό. Στις γιορτές συνηθίζουμε να τρώμε περισσότερο και είναι και τα γλυκίσματα, είναι και πολλές ημέρες οι εορταστικές. Είναι αλήθεια ότι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, οι δίπλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν τα τρώμε σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, μπορεί να μας προκαλέσουν πολύ σοβαρά ζητήματα? Είναι αλήθεια αυτό, σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά, είναι κάποιο έτσι υπεργλυκαιμικό, ας πούμε, επεισόδιο. Κατά δεύτερον, έχω να πω το εξής, ότι η κατανάλωση του γλυκού, τα γλυκά δηλαδή, έχουν μια ιδιότητα, μεταβολίζονται άμεσα. Δηλαδή, αν καταναλωθεί μία κουταλιά ζάχαρη, ας πούμε, ή μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης, γιατί όταν μιλάμε για γλυκό εννοούμε ζάχαρη στην ουσία, μέσα σε μία ώρα θα έχει μεταβολιστεί και θα ξαναπεινάσουμε. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι μία έτσι ομαλή κίνηση στην καμπύλη της γλυκόζης του αίματος, ούτως ώστε να μην ανεβαίνει απότομα και να μην κατεβαίνει απότομα. Ακριβώς εκείνο το σημείο κλειδί, στο οποίο οι άνθρωποι ξαναπεινάνε και τρώνε παραπάνω από ό,τι θα έτρωγαν υπό άλλες συνθήκες. Πώς αντιστεκόμαστε τώρα σε αυτούς τους πειρασμούς όμως, γιατί θα φας το μεσημεριανό, θα έρθει και κάτι γλυκό, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν πρέπει να ξεφύγεις και πολύ. Αυτό το πάμε τρονάριστον θα βοηθήσει? Και όταν λέμε πάμε τρονάριστον, τι εννοούμε ακριβώς? Η μεγαλύτερη έτσι, η αντίσταση δεν είναι η απάντηση στον πειρασμό, το μέτρο είναι. Έρευνες έχουν δείξει ότι μεταξύ δεύτερης και τρίτης μπουκιάς του γλυκού, και όταν λέμε μπουκιά εννοούμε κανονική μπουκιά, έχεις πάρει όλη την γλυκάδα, έχεις πάρει όλα όσα σου δίνει το γλυκό και δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να τρως και να καταναλώνεις το γλυκό, είναι μηχανικές κινήσεις οι υπόλοιπες. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα φάμε πριν βγούμε σε ένα εορταστικό τραπέζι. Είναι προτιμότερο να φάμε ένα μελομακάρονο και να το συνδυάσουμε για παράδειγμα με ένα γαλακτοκομικό, αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε, και να έχουμε φάει οπωσδήποτε ένα γαλακτοκομικό πρώτου εορταστικού τραπεζιού. Δηλαδή ένα γιαούρτι, ένα φλιτζάνι γάλα με δημητριακά. Οπωσδήποτε η βάση να είναι γαλακτοκομική. Αυτά έχω να πω εγώ και αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε, έστω η κρεπάλη να είναι μόνο τις ημέρες των γιορτών. Αυτό το οποίο σίγουρα έχω να πω είναι το αλκοόλ. Προσέξτε πάρα πολύ την κατανάλωση του αλκοόλ, διότι το αλκοόλ έχει την ιδιότητα να οξυδώνεται αμέσως μόλις καταναλωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια η οποία είναι ήδη αποθηκευμένη προς χρήση δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα χρησιμοποιηθεί μόνο η ενέργεια που δίνεται από το αλκοόλ εκείνη την ώρα. Άρα συμβάλλουμε έτσι στην αύξηση του βάρους μέσω της μη χρήσης των λιποαποθηκών μας.